στην ουρά, ούτε σε κάτι, σε κάτι από αυτά που έχουν απομείνει. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι μπορεί να λένε τις απόψεις τους. Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική και σίγουρα είναι αυτό που θα εφαρμόσουμε. Ανεξάρτητα με το οτιδήποτε που μπορεί κάποια στιγμή να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη. Άρα το θέμα, στη λοιπόν, συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, δεν, ναι, είναι θέμα ούτε θεσμών ούτε κάτι άλλο. Και το λέω δεν είναι θέμα ούτε θεσμών ούτε κάτι άλλο, γιατί πιστεύω ότι έχουμε αποκτήσει την εμπιστοσύνη και των δανειστών μας, να το πούμε έτσι, και, και των μηχανισμών όλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί, γιατί η διαχείριση που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα στο κομμάτι το δημοσιονομικό είναι τέτοιο που φέρνουμε τα καλά αποτελέσματα. Με μία που προκύπτουν και μέσω της υπερφορολόγησης, να το λέμε και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αλλά είναι και στόχοι, αυτό. Όχι. Οι στόχοι που μπαίνουν όσον αφορά τη φορολόγηση δεν δημιουργούν τα πολύ καλά αποτελέσματα αυτά που έχουμε. Πάντοτε ήταν υπερβολικοί στα μέτρα που παίρναμε. Ήταν υπερβολικές οι απαιτήσεις, γιατί πιστεύανε ότι δεν θα μπορέσουμε να τα πιάσουμε τους στόχους. Γι' αυτό και μπαίνανε από τους θεσμούς όλα αυτά τα μέτρα. Τώρα τους έχετε πείσει σε αυτό. Δεν είναι θέμα συζήτηση με τους θεσμούς 120 δόσεις. Δεν μπαίνει καν. Όχι, δεν μπαίνει καν, δεν μπαίνει καν. Άρα λοιπόν, για να καθισχάσουμε και τον κόσμο και για τα σενάρια που κυκλοφορούν, δεν τίθεται θέμα να μην εφαρμοστούν οι 120 δόσεις. Είναι ξεκάθαρα θέμα ημερών, έτσι. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ωραία. Άρα είναι θέμα. Θα έχουμε 120 δόσεις και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία. Και για την εφορία. Θα έχουμε μέχρι 120 δόσεις. Αυτά θα έρθουν μαζί. Ναι, θα έρθουν μαζί μετά το Πάσχα. Ναι, λοιπόν, ωραία. Εκείνο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ είναι ότι δεν θα είναι μέχρι 120 δόσεις για όλους τους φορολογούμενους. Τα χαμηλά εισοδήματα θα έχουν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Δηλαδή εκεί θα εφαρμόζονται 120 δόσεις σε περισσότερους. Ναι, ναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα έτσι για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, και από εκεί και μετά, δηλαδή και στα πιο υψηλά εισοδήματα, ανάλογα με την οφειλή και το εισόδημα που έχει ο καθένας, θα καθορίζονται και οι δόσεις. Άρα ο ρυθμός των δόσεων καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα, με το εισόδημα και ανάλογα το ύψος και της οφειλής. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι θα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή είτε είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, πρώην επαγγελματίες, συνταξιούχοι που είχαν κάποιο επάγγελμα πριν, κάποιοι που είναι άνεργοι. Ό,τι υπάρχει φυσικό πρόσωπο θα ενταχθούν όλοι σε 120 δόσεις, τους πάντες. Δηλαδή. Υπάρχουν κάποιοι από τα κριτήρια που πρόκειται να θεσπίσετε που μπορεί να εξαιρεθούν? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία. Τα κριτήριά μας δεν είναι κάτι για να εξαιρέσουμε από τις δόσεις. Μισόλυτο. Να δούμε όμως, σίγουρα, γιατί κόφτες έχουμε. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο όριο που θα είναι οι χαμηλότερες δόσεις. Δηλαδή δεν θα είναι όλες οι δόσεις πάρα πολύ μεγάλες. Ωραία. Θα κατεβαίνουν μέχρι κάποιο αριθμό δόσεων. Τώρα, εδώ δεν θα είναι βέβαια το 12 που είναι σήμερα, ναι, θα είναι παραπάνω. Έτσι. Οι άνθρωποι της αγοράς. Ποιο είναι? Μια πρώτη σκέψη είναι για το 18. Μια πρώτη σκέψη. Οι χαμηλότερες για εκείνους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σύμφωνα με τα εισοδήματά τους. Τα αγκάθια λοιπόν που θέτουν οι άνθρωποι της αγοράς είναι και οι ενστάσεις που ακούγονται. Είναι πρώτον, γιατί πρέπει να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους το 2019 οι υπαγόμενοι στην ρύθμιση, αυτοί που ετούνται μάλλον την υπαγωγή του στη ρύθμιση. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος για να ζητάει μια τέτοια ρύθμιση σημαίνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα αφήνουμε απ' έξω μήπως πολύ κόσμο? Όχι, δεν αφήνουμε πολύ κόσμο. Δεν αφήνουμε πολύ κόσμο γιατί καταρχήν οι οφειλές του 19 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Οι οφειλές του 19 για εισόδημα, για ένφια που αφορά τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα θα ξεκινήσουν από το καλοκαίρι και μετά. Ναι. Άρα οι οφειλές του 19 δεν υπάρχουν. Ναι. Και εκτός αυτού πρέπει να διασφαλίσουμε και τα δημόσια οικονομικά. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν που πραγματικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και γι' αυτό το λόγο τον βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να δώσει λίγο-λίγο και να είναι συνεπής. Να
μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποφευθούν και οι κατασχέσεις, πληστηριασμοί και ό,τι άλλο έχει αποτέλεσμα της μη πληρωμής προς το δημόσιο. Δεύτερη ένσταση. Γιατί πρέπει να παρατηθούν από τις δικαστικές τους διεκδικήσεις οι αιτούντες στην υπαγωγή τους στη ρύθμιση. Δηλαδή, θέλω να πω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, για κάποιον ο οποίος είναι στα δικαστήρια επειδή αμφισβητεί την οφειλή του. Του λέει το ταμείο ότι χρωστάει 100.000 ευρώ, ενώ εκείνος υποστηρίζει ότι χρωστάει 50.000 ευρώ. Έχουν πάει στα δικαστήρια και για να μπει στη ρύθμιση θα πρέπει να παραιτηθεί από αυτή την δικαστική αξίωση. Ναι, συνήθως τι γίνεται. Ναι. Συνήθως πηγαίνουν στα δικαστήρια μετά από κάποιο έλεγχο που γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι για τις απλές οφειλές που έχει ο καθένας μας. Ναι. Το κάθε φυσικό πρόσωπο. Αυτό αφορά τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται κάποιος έλεγχος, κάποιος τακτικός συνήθως έλεγχος, που τους καθορίζουν κάποια πρόστιμα προς αυξήσεις, πρόσθετους φόρους κτλ. Όλα αυτά από εκεί και μετά, επειδή θέλει να τα μειώσει ή σε κάποια σημεία έχει τις αντιρρήσεις του, κάνει τις προσφυγές στα δικαστήρια. Αν θέλει, μπορεί να συνεχίσει να προσφύγει στα δικαστήρια, να κερδίσει το δικαστήριο και να πληρώσει αυτό που θα του καταλογιστεί. Mm-hmm. Αλλά αν θέλει να μπει στις ρυθμίσεις, θα πρέπει ουσιαστικά να συνιστά μια εξωδικαστική διαδικασία. Ακριβώς. Και με αυτή τη λογική δεν μπορεί να συνεχίσει το δικαστήριο, δηλαδή να μπει και στις ρυθμίσεις και από εκεί και μετά, και αν κερδίσει κάτι. Ναι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει βέβαια σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ο εξωδικαστικός συμβασμός. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί δεν μπορεί κάποιος να έχει αιτηθεί την υπαγωγή του στον εξωδικαστικό συμβασμό και παράλληλα την υπαγωγή του σε 120 δόσεις. Ναι. Αν έχει αποφασιστεί. Αν έχει υπάρξει κάποια απόφαση από τον εξωδικαστικό, παραμένει στον εξωδικαστικό. Αν είναι στη διαδικασία ακόμη της ένταξης στον εξωδικαστικό και δει τις δόσεις, τις δικές μας δόσεις που θα γίνουν από την εφορία, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Θα υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δεν θα γίνεται στην εφορία όπως γινόταν στο παρελθόν. Συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, ναι. Απλώς επειδή έχει σημασία πρακτική. Δηλαδή, είναι άλλο, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν μπορείς να είσαι και στον εξωδικαστικό και στις 120 δόσεις. Λογικό. Όμως το σύστημα θα βλέπει και το αίτημα που έχω κάνει εγώ στον εξωδικαστικό συμβασμό. Δηλαδή, μπορεί να το έχω παίξει εγώ, να έχω παίξει τζόκερ και κάνω το αίτημά μου για εξωδικαστικό συμβασμό και για τις 120 δόσεις. Και όποιο με εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν μπορώ να το κάνω λόγω αυτό. Όταν έχεις ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβασμό, έχουν ρυθμιστεί οι δόσεις. Όχι. Πριν ενταχθείς. Ως αίτηση. Πριν ενταχθείς μπορείς να ακολουθήσεις το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει. Α. Δεν φαίνεται στο σύστημα, οπότε δεν έχει νόημα να το δούμε έτσι. Συνοψίζοντας το θέμα των 120 δόσεων, αυτό νομίζω που πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές είναι ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο και θα υπάρχουν 120 δόσεις και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία. Μας δώσατε και μια έτσι πιο συγκεκριμένη είδηση ότι το μίνιμουμ των δόσεων θα είναι, υπάρχει μια σκέψη, 18 και το maximum οι 120, ανάλογα με το εισόδημα του φορολογουμένου και ανάλογα με το ύψος της ωφελής. Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Να αποφύγουμε, ναι. Τι θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ναι. Ρυθμίζω σε 120 όλες τις οφειλές κάτω από 5.000. Ναι. Κάτω από 5.000 μπορεί να έχει κάποιο εισόδημα 10.000, μπορεί να έχει όμως και εισόδημα 50.000, 100.000. Οπότε πρέπει να λυθούν υπόψη, λέτε, για να υπάρχει και μια αίσθηση της δικαιοσύνης. Ακριβώς, η φορολογική ικανότητα του καθενός. Ωραία. Ξέρετε ότι στα στοιχεία που έχουμε πολλά νομικά πρόσωπα, που ξέρουμε ότι τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν. Έχουν οφειλές κάτω από 2.000. Mm-hmm, mm. Άρα δεν είναι η ίδια αντιμετώπιση σε αυτό και το ίδιο σε ένα φορολογούμενο που έχει 6.000 εισόδημα, 10.000 εισόδημα, 12.000 εισόδημα. Όλες οι πληροφορίες και όλες οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα συγκλίνουν σε μια κοινή παραδοχή ότι η κυβέρνηση αμέσως μετά το Πάσχα και εν ώψη και πριν τις ευρωεκλογές μάλλον θα φέρει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων το οποίο θα έχει μία στόχευση λίγο διαφορετική σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θα στοχεύει στην λεγόμενη μεσαία τάξη, τη μικροαστική τάξη, πείτε την όπως θέλετε. Και ακούμε πολλά και γράφονται στον τύπο για μείωση ΦΠΑ, για κάποιες φοροελαφρύνσεις που δεν έχουν εξειδικευτεί. Θέλουμε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα σήμερα, αφού σας έχουμε στο στούντιο μαζί μας. Και να το βάλω και πολιτικά εγώ κακεντρεχώς για να προβοκάρω και βεβαίως. Τώρα θυμηθήκατε τη μεσαία τάξη που θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Τη μεσαία τάξη. Το ρωτώ επειδή αποτελεί καυγά εδώ και πολλών μηνών, έτσι. Και πολύ καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι ξέρουμε όλοι μας ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Το βλέπουμε.
Βλέπουμε και το δεκαετές που έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έτοιμα στον ESM για να μπορέσουμε. Το κάναμε. Για την αποπληρωμή. Για την αποπληρωμή μέρους των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γενικά όλο αυτό το καλό κλίμα. Υπάρχει, αλλά δεν έχει αποτυπωθεί στην επιτρέπει, κοινωνία αυτό. Μας επιτρέπει και επειδή εμείς στο οικονομικό επιτελείο πάντοτε μετράμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε και κοστολογούμε ανάλογα με το πώς μπορεί να είναι, να είμαστε συνεπείς και με τους στόχους που έχουμε και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να δώσουμε και στους πολίτες αυτό που τους αναλογεί. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Δεν είμαστε πλέον στο πρόγραμμα για να περιμένουμε το τέλος του χρόνου όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα για να δώσουμε αυτό που θα απομείνει για το εκεί που θέλουμε να το δώσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα επειδή οι προβλέψεις μας είναι σωστές και ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ξέρουμε τι μας απομένει, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Ωραία, για να δώσουμε. Τι λέτε να κάνετε άμεσα τώρα λοιπόν. Λοιπόν, το Οικονομικό Επιτελείο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομίας, ο κ. Τσακαλιώτος, ο κ. Δραγασάκης και όλοι εμείς οι υπόλοιποι συζητάμε διάφορα. Όπως? Πέφτουν στο τραπέζι αρκετά. Εκεί τα κοστολογούμε, βρίσκουμε και μετά τις γιορτές θα δώστε μας κάτι, κάτι και σε εμάς για τις γιορτές. Ένα άξονα στο οποίο, ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να είναι, υπάρχουν διάφορα που και μείωση ΦΠΑ έχει συζητηθεί και μείωση του κατώτερου φορολογικού συντελεστή έχει συζητηθεί. Έχουν μπει στο τραπέζι πολλά. Ναι. Θα κοστολογηθούν ακριβώς, θα δούμε τα νούμερα, πρέπει να είμαστε συνεπείς όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να μην έχουμε και εκτροχιασμό των οικονομικών. Έτσι, είναι σημαντικό. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Υπήρχε το ένα πολιτικό θέμα για τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δέχεστε μια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι έχετε γονατίσει τη μεσαία τάξη, έχετε προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα. Και τόσο καιρό υπήρχαν κυβερνητικά στελέχη τα οποία υπερασπίζονταν μια πολιτική. Δεν λένε αυτό που λέτε εσείς σήμερα, που λέτε ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Τώρα μπορούμε. Τώρα τα δίνουμε. Τόσο καιρό δεν μπορούσαμε. Αλλά τόσο καιρό υπήρχαν στελέχη που έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει κινήσεις για τη μεσαία τάξη. Δεν διαφωνώ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Για την υπεράσπιση μιας πολιτικής που δεν έλεγε κανένας ότι παιδιά τώρα μπορούμε, όταν μπορέσουμε θα τα δώσουμε. Έλεγε ότι καλώς δεν υπάρχει πρόβλημα στη μεσαία τάξη. Όχι. Έχουμε κάνει κινήσεις με τη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει κινήσεις. Έχουμε χαμηλώσει και το συντελεστή που ήταν 26% για τους επαγγελματίες και έχει κατέβει στο 22% για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Έχουν χαμηλώσει του ΕΦΚΑ, έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουμε πάρει με τον, και για τον ΕΝΦΙΑ και για το τέλος επιδιδεύματος, όλα αυτά που υπάρχει έχουμε ψηφίσει. Υπάρχει όμως ένα θέμα που λέγεται προκαταβολή φόρου που έχει πάει στο 100% που είναι πολύ σημαντικό. Η προκαταβολή του φόρου είναι μεγάλη, είναι άλλο θέμα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Από την άλλη, δίνουμε και κάποια κίνητρα. Έχουμε δώσει και φορολογικά κίνητρα στους επαγγελματίες. Έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει ότι θα μειώσει την, από το 29 στο πόσο στο 20, πόσο θέλει να. Την φορολογία των επιχειρήσεων. Ξέρετε για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για γύρω στις 100.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κέρδη περισσότερες. Δηλαδή, η δικιά μας η πολιτική είναι για τους πολλούς, είναι για τους περισσότερους. Δεν είναι για τους πολύ λίγους. Μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις. Δίνουμε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε νομοθετήσει φορολογικό κίνητρο όσον αφορά την εργασία. Δηλαδή, με την αύξηση των εργαζόμενων, του δίνουμε αυξημένα εκπτώσεις στο φόρο. Έχουμε για περιβαλλοντολογικούς λόγους, για τα οπτικοακουστικά. Έχουμε διάφορα φορολογικά κίνητρα που μπορούν οι επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιήσουν, δίνοντας και κάποια ανάσα και στην οικονομία. Σε βάση δηλαδή και αναπτυξιακή και προς αύξηση αποσχόλησης. Από εκεί και μετά, ξαναλέω ότι ό,τι φέρουμε θα αφορά τους πολλούς. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε να κόψουμε. Την προκαταβολή φόρου την έχετε στο τραπέζι σε αυτά που συζητάτε. Την προκαταβολή φόρου να την έχουμε στο τραπέζι για αυτά που συζητάμε.
γενικά τη συζητάμε και αυτή, δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή. Στις προτεραιότητες, λέτε. Στις προτεραιότητες. Αυτό που είπατε είναι στο τραπέζι για συζήτηση. Είναι... Έχει μπει πολλές φορές, ναι. Όπως και το τέλος επιτιδεύματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΦΠΑ είναι στις προτεραιότητες. Και το τέλος επιτιδεύματος, όπως το μειώσαμε σε κάποιες. Ναι, με τις φορές, επειδή το είπατε πριν. Σε όλα, και κάποια σε στιγμή, όλα. Κάποια στιγμή, για τις φορές, είπατε πριν, μειώσαμε τις φορές του ΕΦΚΑ κτλ. Και κάποια στιγμή ακούστηκε ότι πρέπει να επανεξεταστεί. Να το δούμε αυτό. Τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επωφεληθεί, αλλά ίσως να είναι λιγότεροι από αυτούς οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ να αποδώσουν. Γι' αυτό νομίζω ότι γίνονται και οι ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα ήταν περισσότερο πριν τον ΕΦΚΑ. Οι πιο πολλές οφειλές στους επαγγελματίες ήταν από το παλιό ΤΕΒΕ, γιατί επειδή υπήρχαν οι κλίμακες, με αυτή τη λογική, γι' αυτό και είχαν και πάρα πολλές συγκεντρωμένες εισφορές. Ναι. Και γι' αυτό και φέρνει το Υπουργείο Εργασίας τις ρυθμίσεις που θα τις έλεγα ακούσει όλοι. Αυτό λέω, μήπως είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή πάμε σε μια διαδικασία με συσσωρευμένες οφειλές που πολύ καλά κάνετε και φαίνεται τη ρύθμιση για να μπορέσουν να πληρώσουν ελεύθερα επαγγελματίες, αλλά ναι. Ήδη έχουν αυξημένες εισφορές δίνεται... που πολύ το συνδέουν και κακώς ρωτάμε και την Υφυπουργό Οικονομικών για τις εισφορές, γιατί δείχνει ότι δεν είναι ασφαλιστικό, είναι φορολογικό. Είναι φορολογικό. Στο σύνολό τους θα το δούμε. Ναι. Στο σύνολό τους θα το δούμε και στο σύνολό τους είναι και δεν είναι θέμα φόρου ή εισφορών. Στο σύνολο. Το θέμα των εισφορών όμως είναι πιο ανταποδοτικό, φαίνεται άμεσα δηλαδή στον πολίτη. Όχι ότι και η φορολογία δεν είναι ανταποδοτική. Προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι περισσότερο ανταποδοτική. Σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα. Το χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που πρέπει και το ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στον πολίτη. Είδατε τι γίνεται με τις προσλήψεις που κάνουμε. Προσλαμβάνουμε κόσμο στην υγεία, στην παιδεία, σε βασικούς τομείς που θα πρέπει εκεί να φανεί και το κοινωνικό μας πρόσωπο, που νομίζω ότι αυτό έχουμε δείξει όλο το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα βέβαια, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε. Δεν ήρθαμε ούτε να κόψουμε το δώρο Χριστουγέννων, ούτε το επιδομαδίας, να σταθεροποιήσουμε. Από εδώ και μετά θα βλέπετε πράγματα που θα σταθεροποιούνται. Μάλιστα. Από εμάς. Δεν θα είναι πυροτεχνήματα. Θα έρχονται και θα μένουν. Οποιοδήποτε που θα φέρνουμε θα έρχεται για να μείνει. Δεν θα είναι... Και το φορολόγιο, το κοιμίωση του φορολογίου του θα μείνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα καλύτερα να ρωτήσουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον κύριο Ντομπρόφσκης. Ναι. Τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Αντιπρόεδρο, υψηλό βαθμό στέλεχος κτλ. Τον ακούσατε τι είπε. Ναι. Ότι είναι προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και τη στιγμή που θα έρθει θα το συζητήσουμε και θα δούμε ότι είναι ανοιχτή για να... Για τη μείωση του ΦΠΑ θα μας δώσετε μια... Και επειδή εμείς πιστεύουμε ότι... Και επειδή πιστεύουμε ότι οι στόχοι μας θα είναι... θα μπορέσουμε να τους πιάσουμε τους στόχους. Θα κάνουμε τη δική μας πολιτική. Ωραία. Και το έχουμε αποδείξει. Μείωση ΦΠΑ. Πόσο λέτε? Δεν λέω τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα περιμένετε μετά το Πάσχα να δείτε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Φαντάζομαι, να το θέσω αλλιώς το ερώτημα και δεν θα επιμείνουμε άλλο σε αυτό. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει, ας πούμε, το 2014 ή κάτι καλύτερο από αυτό που είχε γίνει το 2014. Εντάξει, τώρα το 2014 τι είχε γίνει? Το λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι ήταν το ΦΠΑ στο 13%, 13%. Είναι το 23% που είναι σήμερα. Σε μια σειρά από προϊόντα. Ήταν μόνο για την εστίαση αυτό. Ναι, δεν είναι λίγο η εστίαση, όπως ξέρετε. Δεν είναι λίγο, σε καμιά περίπτωση δεν είναι λίγο. Θα δούμε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, είναι όλα στο τραπέζι. Όλα αυτά που λέτε είναι στο τραπέζι. Επειδή σας είχαμε προαναγγείλει με το ξεκίνημα της εκπομπής, υπάρχουν κάποιοι τηλεθεατές που έχουν στείλει κάποια ερωτήματα. Εγώ δεν θα ήθελα έτσι να μετατρέψουμε σε χρηστική τη συνέντευξη. Απλώς επειδή είναι 2-3 που το ρωτάνε, λένε και διαμαρτύρονται. Λέει ότι η εφορία έχει μπλοκάρει τους κωδικούς και όσοι είναι να πάρουν επιστροφές δεν μπορούν να πάρουν από τους φορολογούμενους. Είναι περίεργο αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει. Γιατί να έχει μπλοκάρει τους κωδικούς? Έτσι μου λέει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό καταρχήν εμείς, 063. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επιστρέψουμε ό,τι αφορά σε φόρους και ήδη έχουμε ψηφίσει και το κάτω από 10.000 επιστροφή να γίνεται χωρίς έλεγχο για να μπορούν να... Καλά, μη μας το παρουσιάζετε ότι είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάρει κανείς επιστροφή από την εφορία. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Τα κάτω από 10.000
εκατοντάδες, είναι νομοθετημένοι με αυτόν τον τρόπο. Πιστώνεται στους λογαριασμούς ή πας στην εφορία και τα παίρνεις? Όχι, πιστώνεται στους λογαριασμούς. Πιστώνεται στους λογαριασμούς. Ναι. Τώρα, από εκεί και μετά, αν τύχει το δείγμα για να πρέπει να σου κάνουν έλεγχο, είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Αλλά ακριβώς αυτό, ναι, αυτό νομοθετήσαμε κάτω από 10.000. Να μπορούν να τα παίρνουν αμέσως, να μην έχουμε. Να μην γίνεται συμψηφισμός. Να μην γίνεται. Όχι, δεν αν υπάρχει συμψηφισμός, θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε αυτό. Αν οφείλεις στο δημόσιο, δεν θα τα πάρεις τα χρήματα της επιστροφής. Μάλιστα. Εννοώ ότι δεν θα γίνει έλεγχος. Μάλιστα. Γιατί για να πάρει κάποιος επιστροφή από την εφορία πρέπει να γίνει έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα. Σε αυτή την περίπτωση, για ποσά που είναι κάτω από 10.000, δεν χρειάζεται να γίνει ο έλεγχος. Θα δούνε μόνο αν υπάρχει άλλη οφειλή για να τις ψηφίσουν. Ναι, ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Γιατί όταν καταθέτουμε το καλοκαίρι τις φορολογικές δηλώσεις, γίνεται η καθάριση και από 31 Ιουλίου περνάμε από το ταμείο για να δώσουμε τις δόσεις, αν είναι χρεωστικό το εκαθαριστικό. Υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν είναι χρεωστικά τα εκαθαριστικά τους, αλλά δεν τους πιστώθηκαν τουλάχιστον πέρσι στους λογαριασμούς τους. Και πολλοί τα εισέπραξαν μόνο με τη φυσική τους παρουσία στην εφορία. Γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν κάνει πρώτη φορά δήλωση, πρέπει. Όχι για πρώτη φορά. Εργαζόμενοι 15 και 20 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση τώρα. Κάτι θα έπρεπε να κάνουμε. Πάντως να ξέρετε ότι πέρσι τα πρώτα χρήματα που δώσαμε επιστροφή από τις πρώτες δηλώσεις ήταν κοντά στον Ιούνιο. Μάλιστα. Δηλαδή όσοι κάνουν γρήγορα τις φορολογικές τους δηλώσεις θα πάνε και γρήγορα την επιστροφή. Αυτή που περιμένουν. Να τα πάρεις το θέμα. Ναι, οι περισσότεροι μισθωτοί παίρνουν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές. Εμείς πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και κάποια μηνύματα, τα λέμε και μετά. Ναι.